ακούγοντας τους φορείς που έχουν κληθεί στην Επιτροπή, νομίζω ότι ξεχώρισαν δύο ζητήματα τα οποία θίγονται από το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Το ένα είναι το τραπεζικό phishing, όπου βεβαίως αναδείχτηκε η πραγματική λειτουργία της συγκεκριμένης διάταξης, κάτι που παραδέχτηκε και ο ίδιος ο Υπουργός, λέγοντας ότι δεν είναι δυνατόν να αναλάβουν οι τράπεζες ένα τέτοιο ρίσκο και σε κάθε περίπτωση, αν χάσουν οι τράπεζες, πάλι εμείς θα τις πληρώσουμε. Επιβεβαιώνει δηλαδή την κριτική που κάνει το ΚΚΕ. Και το δεύτερο ζήτημα που αναδείχθηκε είναι το ζήτημα του ανοίγματος του δρόμου, της κατάργησης ουσιαστικά, της πλήρους κατάργησης της κυριακάτικης αργίας με τη μέθοδο της απόφασης από τους τοπικούς δήμους. Και εδώ θα πρόσθετα ότι ήταν φανερή και η ενόχληση του κυρίου Υπουργού, του κυρίου Γεωργιάδη, από την τοποθέτηση της Προέδρου του Συλλόγου Εμποροϋπαλλήλων της Αθήνας, που εκπροσωπεί χιλιάδες εργαζόμενους στο συγκεκριμένο κλάδο. Και μας είπε, απαντώντας ο κύριος Υπουργός, είπε ότι η δουλειά, λέει αυτή, η δουλειά της Κυριακής αμείβεται. Αυτό θα έλειπε, κύριε Γεωργιάδη, να μην αμείβεται κιόλας. Δηλαδή κάνετε χάρη που λέτε ότι θα αμυφθεί η δουλειά αυτών των ανθρώπων την Κυριακή. Τώρα το πόσο αμείβεται αυτή η δουλειά το ξέρουν οι άνθρωποι που δουλεύουν με τους μισθούς που παίρνουν, που δεν τους φτάνουν ούτε για τις πρώτες δύο εβδομάδες του μήνα. Το ξέρετε νομίζω κι εσείς. Για την πλειοψηφία των εργαζομένων, όχι μόνο στο εμπόριο αλλά και στην εστίαση, και μην προσπαθείτε να τους βάλετε αυτούς σε αντιπαράθεση. Το ερώτημα όμως, κύριε Υπουργέ, εδώ είναι το εξής. Υπάρχει άραγε για σας αμοιβή και πόση και ποια για την εργασιακή εξουθένωση ενός ανθρώπου? Υπάρχει και ποια είναι αυτή? Υπάρχει αμοιβή για το ότι ένας άνθρωπος, μια μάνα, ένας πατέρας δεν μπορεί να δει τα παιδιά του για συνεχόμενες Κυριακές? Τώρα δεν σας είπε η πρόεδρος ότι από τις 25 του Νοέμβρη μέχρι μετά τις γιορτές, για περίπου 7-8 εβδομάδες οι άνθρωποι αυτοί καθίσαν στο σπίτι τους μόνο 3 μέρες. Υπάρχει αμοιβή γι' αυτό? Θα το σκεφτόσασταν εσείς για τον εαυτό σας αυτό, για την οικογένειά σας? Τα ερωτήματα λοιπόν είναι αμήλικτα, δεν είναι ρητορικά. Θα έλεγα ότι μπορώ να υποθέσω και τις απαντήσεις που θα λάβουμε, αλλά με ενδιαφέρον σε κάθε περίπτωση θα τις ακούσουμε, γιατί είναι ένας διάλογος για τα ουσιαστικά προβλήματα, για τα ουσιαστικά προβλήματα των ανθρώπων, όχι για τα αγαπημένα σόου που στείνονται στην τηλεόραση. Ευχαριστώ.